Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και τον κύριο Κώστα Φιλιππέο, αντιδήμαρχο Κύθνου και υποψήφιο δήμαρχο Κύθνου. Είχαμε χθες ένα μεγάλο ναυάγιο με τους μετανάστες εκεί, κύριε Φιλιππέ, έτσι δεν είναι? Καλημέρα, καλημέρα από την Κύθνο. Αφού φτάσανε και στην Κύθνο οι μετανάστες, τι να πω τώρα. Τελευταία μέρα του καλοκαιριού βρισκόμαστε στην Παναγία την Κανάλα. Να δώσει μεγαλόγαρη και η Παναγία η Κανάλα. Να μεγαλώσει γρήγορα τα κορίτσια τα άλλα. Ακριβώς, ακριβώς. Εδώ είμαστε στο Κυκλαδίτικο, η Παναγία η Κανάλα, η θαυματουργή Παναγία η Κανάλα. Γι' αυτό είπαμε να σας αποχαιρετήσουμε, το καλοκαίρι από εδώ, από την Κανάλα. Μπράβο, καλά το κάνατε, μπράβο. Τι έγινε με τους μετανάστες, κύριε Φιλιππέ? Πληροφορηθήκαμε χθες από φίλους που διαθέτουν φουσκωτά και άλλα θαλάσσια μέσα τον εντοπισμό ενός ιστιοπλοϊκού ανοιχτά της περιοχής Φικιάδα, εκεί κοντά σχετικά στην Κολώνα, όσοι γνωρίζουν. Να. Άμεσα ήρθαν λιμενικές ενισχύσεις από το λιμάνι του Λαβρίου και από, τη Σύρο. Εμείς διοικητικά ανήκουμε στη Σύρο, στο λιμεναρχείο της Σύρου, αλλά συνέδραμε και το λιμεναρχείο του Λαβρίου. Σχέθηκαν βοήθειες στους ανθρώπους εκεί που ήταν, πρώτες ύλες, και με συντονισμένες ενέργειες τα 78 άτομα και οι δύο διακινητές εχθές το απόγευμα με το επιβατικό πλοίο μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Λαβρίου για να πάνε στις εγκαταστάσεις που τις φιλοξενίζουν στην Αθήνα. Μάλιστα. Άρα τουλάχιστον δεν είχαμε κάποιον άνθρωπο να χάσει τη ζωή του. Όχι, το πολύ βασικό. Ευτυχώς έγινε συντονισμένες ενέργειες. Θα ευχαριστήσουμε το λιμενικό σταθμό Κύθνου και το λιμενικό Λαβρίου και λιμεναρχείο Σύρου για την άμεση κινητοποίησή τους. Με αποτέλεσμα να σας πω, κύριε Φιλιππέ, να μην θυμίσουμε και ανθρώπινες ζωές, αλλά βασικά οι άνθρωποι να φύγουν με ασφάλεια και να πάνε στις δομές της Αθήνας. Γιατί το νησί δεν έχει δομές. Πολύ της μόδας ήσασταν φέτος. Πολύ. Ήμασταν πολύ της μόδας. Ελπίζουμε από εδώ και πέρα να είμαστε ακόμα καλύτερα, κύριε Καπουράκη. Και να πάρω μόνο που άκουσα. Και μας έχετε υποσχεθεί ότι θα έρθείτε και εσείς, δεν ήρθατε. Λοιπόν, είχαμε πει, εντάξει, εμείς ερχόμαστε ευνηδιαστικά. Να σας πιάσουμε να δούμε αν είστε έτοιμοι. Στα πράσα. Να πάμε στον Άγιο Δημήτρη για ουζάκι, παρέα. Λοιπόν, μπράβο. Να πάμε. Λοιπόν, να σου πω τώρα, είχα και παράπονα όμως ότι άνθρωπος που έκανε διακοπές μια εβδομάδα δεν του κόψαν ούτε μία απόδειξη. Τι στα λες? Μαγαζιά. Μου είπε. Λέω εγώ, τα λέω όλα. Κοιτάξτε, επειδή φέτος υπάρχει... Για ξαναπέστα, διότι... Ελάτε κύριε Φιλιππέ. Τη θεώρηση εργασίας δεν νομίζω να ισχύει. Μπορεί να ήταν συγκεκριμένο περιστατικό στον κύριο. Δεν νομίζω, όχι. Γίνεται έλεγχος. Προβιαθυγή στο νησί δεν υπάρχει έντονη, δεν μπορούμε να πούμε. Δεν υπάρχει καθόλου. Πάντως μου είπανε πολύ κατά τα λοιπά, μου είπανε πάρα πολύ καλές κουβέντες, ωραίο νησί, το ξέρουμε το νησί. Καθόλου φοροδιαφυγή αποκλείεται. Είναι στο μέσο όρο των ελληνικών. Στο μέσο όρο των ελληνικών. Σίγουρα, αλλά κοιτάξτε, σε ένα νησί με τόσους το καλοκαίρι επισκέπτες, δεν γνωρίζεις ποιος είναι ο άλλος και μπορείς να κάνεις την καταγγελία και να σου βγει διπλάσιο. Οπότε ο κάθε επαγγελματίας πιστεύω ότι προσπαθεί για το καλύτερο και να μην δώσει το δικαίωμα σχολιασμού και καταγγελίας. Σε σχέση με το προηγούμενο καλοκαίρι, πώς πήγατε, η TUI κίνηση πώς ήταν? Ιούνιος ήταν λίγο πεσμένο συγκριτικά με πέρυσι. Παντού. Ιούλιος, Αύγουστος. Ήρθαμε στα ίσια μας, πιστεύω πήγαμε πολύ καλά. Ελπίζουμε σε ένα καλύτερο Σεπτέμβριο ακόμα, γιατί το καλοκαίρι για εμάς τώρα ξεκινάει από αύριο, έτσι. Βέβαια, εσείς τώρα βλέπετε. Καλά να κάνουμε μια βουτιά στη θάλασσα. Αλλά και τα Σαββατοκύριακα όλο του Σεπτεμβρίου είναι γεμάτα με μυστήρια, γάμους, βαφτίσεις. Οπότε για κάποιοι μπορεί να το συνδυάσουν να κάνουν τετραήμερο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φιλιππέ. Καλό καιρό. Αντιδήμαρχος Κύθνου και υποψήφιος δήμαρχος ο κύριος. Όχι αντιδήμαρχος, υποψήφιος δήμαρχος. Α, υποψήφιος δήμαρχος. Καλημέρα. Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Περιμένουμε ένα Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου να δείτε στην Κύθνο. Θα σου έρθουμε. Να κάνουμε παρέα. Έχουμε σπίτια και γνωστούς στον Άγιο Δημήτρη. Και να βοηθήσετε, κύριε Καμπουράκη, να πατήσουμε και τα σταφύλια. Τώρα είναι ο μήνας που βάζουμε το κρασί. Τώρα δεν γίνεται να πατήσω και όλα τα σταφύλια της οικουμένης. Η παράδοση. Εντάξει. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Να είστε καλά.